Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Ήτανε 3 του Γενάρη. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Εδώ και σήμερα στο ευλογημένο ραδιοφωνικό μας καταφύγιο, στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Το Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, που τίποτα άλλο δεν προσπαθεί να κάνει από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα. Όλοι μας το βλέπουμε γύρω μας, πως πληθαίνουν. Έρχεται όμως το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων των Αγίων του της εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές και όλα τα μηνύματα που έρχονται και μας συναντάνε, και αυτά που έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εκπομπής. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Υπάρχει ένα ομότιτλο ιστολόγιο στο διαδίκτυο, ομότιτλο της εκπομπής, στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσής της, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που με αγάπη έχουν ανοίξει εδώ και χρόνια τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές πολλές και την αγάπη μας όλους αυτούς που διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων της πατρίδας μας, σε διαδικτυακά επίσης ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή στην Ελλάδα και όπου γης. Να τους δυναμώνει ο Θεός και αυτοί με τη σειρά τους να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, τη φωνή του Θεού. Στο ιστολόγιο θα βρείτε πολλές εκπομπές από αρχείο που υπάρχει εκεί, τόσο προσφάτων, αυτήν εδώ την εκπομπή που ακούτε τώρα, μπορείτε να την βρίσκετε κάθε εβδομάδα εκεί, μαζί με άλλες παλαιότερων ετών, από αρχείο που υπάρχει, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας βοηθούν και συνοδοιπορούν μαζί μας με αγάπη θυσιαστική: Κωνσταντίνε, Στεφανία, Δημήτριε, Ιωάννη και πολλοί άλλοι. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Θα βρείτε οπτικοποιημένες εκπομπές στο ιστολόγιό μας. Θα βρείτε και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Άγγελων. 16 χρονών ήμουν. Σαν σήμερα κοιμήθηκε ο πατέρας μου. Της Παναγίας ανήμερα το 2007. Μια άλλη. Και αρχίζει η ψυχή να θυμάται και να εορτάζει και να μνημονεύει και να δέεται, σαν γυρίσει άλλη μια από τις αμέτρητες μικρές σελίδες στο μικρό καλαντάρι. Και γερνούν και οι σελίδες του συναξαριστεί. Μνήμη τελούμεν των Αγίων την ημέρα της τελευτής τους. Σαν σήμερα μαρτύρησαν, λέμε, οι ειρηνικά τελειώθησαν. Μια μέρα που με τα ανθρώπινα κριτήρια είναι η μέρα θλίψης για τους ευλογημένους από το Θεό χριστιανούς Ορθοδόξους, είναι μέρα πανηγυρική. Γιατί εκείνη ακριβώς την ημέρα, που λένε και οι πατέρες, μίμηση, και τα ιερά γεγονότα, τα θαυμάσια, με έναν απερινόητο τρόπο γίνονται τωρινά. Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια. Πολλές φορές όμως δεν είναι μόνο τα γεγονότα της επίγειας τελευτής των Αγίων μας μεσητών
που σημαδεύουν ανεξίτηλα τις σελίδες του συναξαριστεί, που σημαδεύουν ανεξίτηλα τις ζωές μας. Είναι και γεγονότα που χαράχτηκαν στις ζωές τους, οι γεγονότα που γράφτηκαν μετά την κοίμησή τους. Είναι αμέτρητες οι εορτές της Παναγίας μας, οι θεομητορικές, και οι εορτές της Συνάξεως, στα πυρά ρυθμά προσκυνήματά της. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος, πόσες φορές τον γιορτάζουμε, αλήθεια. Γιορτάζουμε τη Σύναξη στη μνήμη του στις 7 Ιανουαρίου, στις 23 Σεπτεμβρίου τη σύλληψή του, στις 24 Ιουνίου τη γέννησή του, στις 29 Αυγούστου τον Αγιάννη τον νηστευτή στην αποτομή της θυμίας κεφαλής του, στις 24 Φεβρουαρίου την πρώτη και δεύτερη έβρεση της κεφαλής του, στις 25 Μαΐου η τρίτη έβρεση. Να και ο Μαΐ Θανάσης και ο Μαΐ Νικόλας, από το χειμώνα τα πανηγυράκια τους, στου Μαγιού τα σπαρμένα ουρανόθεν ξοκλήσια τους. Να μπροστά μας και οι μνήμες της ανακομιδής και μετακομιδής. Να και η 19η Ιανουαρίου 2008 ήταν, όταν μετά από πολλούς αιώνες επέστρεψαν τα λείψανα του Αγίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους και Θαυματουργού, στην αγαπημένη του πόλη, τη επιμελία του διαλεχτού του Ιακώβου, του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος. Και άλλα πολλά τέτοια γεγονότα που γεμίζουν με αληθινή χαρά και αδιαλείπτως μεταμορφώνουν. Μεταμορφώνουν τις ζωές των Ορθοδόξων Χριστιανών σε ένα πανηγύρι χαρμολύπης και αποκαραδοκίας αναστάσιμης. Έτσι μια τέτοια μέρα παγωμένη, στις πρώτες αναπνοές ενός νέου έτους, στα 1950, ήταν 3 του Γενάρη, όταν ο Θεός επέτρεψε να φανερώσει η γη στα βορειοανατολικά ριζοβούνια του Πεντελικού, εκεί στο βουνό των Καθαρών, των Αμμώμων, έναν μεγάλο Άγιο, έναν μεγάλο Άγιό του, και να τον προσφέρει στους αναγκεμένους ανθρώπους των εσχάτων καιρών ως στήριγμα, ως καταφυγή, ως ταχύ βοηθό. Θησαυρό ευωδέστατο άνθησε υποτισμένη με αίμα γη της αρχαίας μονής του Ευαγγελισμού. Εκεί από θεία παρόρμηση καθοδηγούμενη η μοναχή Μακαρία, η μακαριστή μοναχή Μακαρία, ξεκίνησε με τον ευλογημένο της Σκαφτιά να τον αναζητούν. Δεν άργησε να έρθει η στιγμή που συγκλονισμένη γονάτισε μπροστά του. Ο πρώτος ασπασμός μετά από 5 ολόκληρους αιώνες. Ο πρώτος ασπασμός του, αητή του μάρτυρος. Είναι εγκαστερότατα επιδρομήν των βαρβάρων και μάρτης αήτητος όφθης του παντάνακτος Εφραίμ Άγιε και χαράν Κρήτονα της πιστής παρέσχες. Τι ευρέσει των λειψάνων σου. Διόν διώκεται πάσα του βελία ρεπήρια και νόσοι θεραπεύονται και ψυχών ιώνται τα τραύματα. Όθεν σύβοόμεν, μη παύση οικετεύων των Χριστών. Πάση δοθήνε συγχώρησιν και ζωήν γαλήνιον. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Ήτανε 3 του Γενάρη όταν φανερώθηκε η πάνδημος ορός του Αγίου Εφραίμ στη νέα μάκρη της Αττικής. Σε εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές θα επιστρέψει σήμερα η μάνα μνήμη. Ήτανε 3 του Γενάρη. Μόλις είχε μπει η νέα χρονιά, το 1950. Από βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη διαβάζουμε τη συνοπτική βιογραφία του Αγίου Εφραίμ και ύστερα από λίγο θα πάμε ακριβώς εκείνες τις συγκλονιστικές για την πίστη μας στιγμές της ανεβρέσεως. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα του Σταυρού του έτους 1384. Ως γνωστόν τα Τρίκαλα, το έτος 1393 περιήλθον υπό τουρκικήν κατοχήν, υπό του Βαγιαζίτ, του πρώτου του Κεραυνού, ο οποίος κατέκτησε την χώρα της Θεσσαλίας.
Έκτοτε άρχισε η εγκατάσταση μουσουλμάνων εις τας Θεσσαλικάς πεδιάδας. Το 1395 στην Θεσσαλονίκη άρχισε να εφαρμόζεται το παιδομάζωμα, το οποίο επί Μουράτ του Δευτέρου οργανώθηκε συστηματικότερα σε όλες τις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Συνήθως εστρατολογούνται παιδιά μεταξύ των 14 και 18 ετών ή των 15 και 20, αλλά και μικροτέρας ηλικίας. Ο Άγιος Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μόρφης, εγκατέλειψε μητέρα, χείραν και 7 αδελφούς με την προτροπή της ευσεβούς μητρός του, προφανώς για να αποφύγει την βιαίαν στρατολογία για την επάνδρωση των γενιτσαρικών σωμάτων και προσήλθε για να μονάσει στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ακμάζουσαν τότε επί του όρου των αμόμων της Αττικής. Στη μονή με φλογερό ζήλο επιδόθηκε στη μοναχική πολιτεία, βιώσας ως άγγελος μετά των αδελφών της μονής. Κατά το έτος 1416, οι Τούρκοι λαϊλάτισαν την Αττική και ανάγκασαν το δούκα των Αθηνών Αντώνιο Αντζαγιόλη να ομολογήσει αυτόν υπόφορον του Σουλτάνου. Κατά δε το έτος 1424, οι Τούρκοι εισέβαλαν βιαίως στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου επί του όρους των αμόμων και ασφαγίασαν αγρίως τους πατέρας της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζε στη σπηλιά του επί του όρους και επιστρέψας, ειδών τα σώματα των πατέρων εσφαγμένα εδώ και εκεί, εθρήνησεν γοερός. Τον επόμενο χρόνο, την 14η Σεπτεμβρίου του 1425, επανήλθαν οι βάρβαροι Οθωμανοί και ευρώντας τον Άγιον, τον συνέλαβαν και άρχισαν τα μαρτύρια του. Τον βασάνιζαν επί 8,5 μήνες, με μεγάλη μανία και βαρβαρότητα, με τα ίδια βασανιστήρια με τα οποία βασάνισαν τους Αγίους Μεγαλομάρτυρες, Άγιον Γεώργιον, Άγιον Δημήτριον, Αγία Νεκατερίνην, Αγία Βαρβάραν και τόσους άλλους. Τέλος, τον κρέμασαν ανάποδα σε παλαιό δέντρο μουριάς επί του περιβόλου της Μονής, αφού διεπέρασαν εις των ομφαλών του χονδρών παλαιών ξύλων αναμένων και αφού τον εκάρφωσαν επί του δέντρου με μεγάλα σουβλερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος και Όμενος προσήφιετο. Ο Άγιος Εφραίμ μετελείωσε μαρτυρικό στην ζωή του από τους Τούρκους στις 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 1426, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πρωινή, σε ηλικία 42 ετών. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κύριος οδήγησε τα βήματα του Αγίου μας Εφραίμ στο όρος των Αμόμων, στο βουνό των Καθαρών όπου ζούσαν ενάρετοι μοναχοί. Τον 10ο με 11ο αιώνα, κατά την παράδοση, το όρος των Αμόμων βρισκόταν σε μεγάλη ακμή από πλήθος ασκητήρια που ήταν σκορπισμένα σε όλη την έκταση του βουνού, που όπως φαίνεται ήταν κατάφυτο από πεύκα, ελιές, χαρουπιές και διάφορα άλλα θαμνώδη. Ήταν τόση η θέα του, ώστε ο τυχόν διαβάτης έφευγε καταλυπημένος που εγκατέλειπε το ωραίο αυτό τοπίο. Αυτόν τον Αγίον ασκητών το παράδειγμα εζήλωσε Θείο Πόθο φλεγόμενος και ο Άγιος Εφραίμ, και ήλθε να σκητέψει στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σταυροπηγιακή μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είχαν οι μοναχοί και ασκητές ως πνευματικό κέντρο. Εδώ ο Άγιος έζησε την ασκητική του ζωή ως ανάγγελος και δι' αυτό του εδόθη από τον Κύριον η χάρης και η δύναμη να μαρτυρήσει με φρικτά βασανιστήρια, που διήρκησαν, όπως είπαμε, επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Άγιος με το φρικτόν μαρτυριών του ελάμπρινε περισσότερον και δόξασε το όρος των αμόμων. Ήταν 3 του Γενάρη όταν ευρέθησαν τα λείψανά του. Στα 1950, 23 χρόνια πάλευε η μακαριστή μοναχή Μακαρία για να κατορθώσει να αποτυπώσει σε χαρτί αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές. Και ήταν η 8η Νοεμβρίου του 1973, 23 χρόνια δηλαδή αργότερα, στην εορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών, όταν στην Ιερά Μονή της Υπεραγίας Σιμών Θεοτόκου, στον Ευαγγελισμό εκεί στο όρος των Αμόμων της Αττικής παρά τη Νέα Μάκρη, ξεκίνησε να γράφει και να διηγείται τη θαυμαστή φανέρωση και τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Πολύ καιρό δίστασα να γράψω και να διηγηθώ, πολύ περισσότερο γιατί αυτά που θέλω να πω
είναι γεγονότα υπερφυσικά που στηρίζονται σε αποκαλύψεις και οράματα πολλά. Ίσως μερικοί που θα διαβάσουν να θεωρήσουν τα γραφόμενα υπερβολές και να πούν «Σε αυτόν τον αιώνα της πνευματικής καταπτώσεως και ηλοφροσύνης είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά». Κι όμως, αν ανοίξουμε τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα ειδούμε ότι υπάρχουν σε αυτά αμέτρητα γεγονότα έξω από την γήινη τροχιά που είναι αδύνατο να τα χωρέσει και να τα ερμηνεύσει ο κοινός νους του ανθρώπου. Για να κατανοηθούν τα θαυμάσια αυτά, χρειάζεται, χωρίς άλλο, θερμή πίστης. Μόνον αυτή ανοίγει τα ουράνια παραπετάσματα και, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος βλέπει τα υπεργήινα μυστήρια που ο Θεός φανερώνει κατά καιρούς για να στηρίξει, να ενδυναμώσει, να φωτίσει και να συνετίσει κάθε αδύνατη ψυχή στον Άγιον δρόμο της χάριτός του. Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που με την φλογερή πίστη, νέοι, γέροντες, παιδιά, άνδρες και γυναίκες, βασιλείς και στρατιώτες, έτρεχαν στα μαρτύρια πυρπολούμενοι θείου ζήλου. Ας ευχηθούμε και σήμερα να στείλει ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιον για να ανθίσει και πάλι η Εκκλησία μας και να αναδείξει τέτοιους φλογερούς ζηλωτές της Αγίας Ορθοδόξου πίστεώς μας. Και τότε θα πραγματοποιηθούν τα λόγια του προφήτου Ιωήλ. «Δεκχαιώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί και οι θυγατέρες ημών και οι νεανείς και ημών οράσεις όψονται». Ήθε πολλές ψυχές να κατανοηγούν από τα θαύματα του Αγίου μας και να έλθουν προσκυνητές, να λάβουν την χάριν και την ευλογία. Καθισμένη λοιπόν πάνω στα ερείπια του παλιού μοναστηριού, όπου η Θεία Πρόνοια οδήγησε τα βήματά μου, έφερνα τον στοχασμό μου σε χρόνια περασμένα, σε παλιούς καιρούς, όταν σκορπισμένα ήταν παντού τα κόκαλα των Αγίων, που με το αίμα τους ποτίστηκε το δέντρο της Ορθοδοξίας. Και καθώς καταγινόμουν στο καθάρισμα από τα χαλάσματα του ιερού τόπου της Μονής, αναλογιζόμουν ότι βρίσκομαι σε τόπο ιερό και έλεγα «Θεέ μου, ας μπορούσα να βρισκόμουν σε εκείνες τις μέρες και να έβλεπα τους Αγίους που περπατούσαν στη γη και έκαναν θαύματα». Η σκέψη μου αυτή έγινε νοσταλγία, πόθος και φλόγα. Και να, ο καλός Θεός που βλέπει τα κρύφια του ανθρώπου έκαμε πραγματικότητα αυτή τη θερμή επιθυμία μου. Μου υπέδειξε με τρόπο μυστηριακό ένα κομμάτι γης στο προάβλιο του μοναστηριού με μια εσωτερική, απόκοσμη φωνή. Εκεί σκάψε και θα βρεις αυτό που επιθυμείς. Κι έδειξα τον τόπο στον εργάτη που είχα φωνάξει εκείνες τις μέρες για μια μικροεπισκευή στο παλιό ηγουμενείο. Εκείνος δεν ήταν πρόθυμος να σκάψει εκεί που με οθούσε η εσωτερική φωνή. Ήθελε να σκάψει κάπου πιο πέρα και επειδή επέμενα, τελικά δέχθηκε. Εκεί που έσκαβε, όταν έφτασε 1,70 περίπου βάθος, έφερε στο φως ο κασμάς στο κεφάλι του οσίου ανθρώπου του Θεού και εκείνη τη στιγμή σκορπίστηκε άρρητη ευωδία. Ήταν αυτό που ζητούσα. Ήταν τα λείψανα ενός Αγίου. Να πως περιγράφεται η εμφάνισή του με τους παρακάτω στίχους. Είχε τα βλέφαρα κλειστά και ασφαλιστά τα χείλη. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και χυνόταν γαλήνη. Η έκφρασή του το έλεγε πως είχε αυτό το θάρρος για να σηκώσει άφοβα του μαρτυρίου το βάρος. Είχε τα πόδια δύνατα, γυμνά, κοκαλιασμένα, έτσι καθώς τα δέσανε μέσα στα σκοινιά μπλεγμένα, και όλο το σώμα του γυμνό και καταπληγωμένο. Ο εργάτης χλώμιασε. Δέθηκε η γλώσσα του, κόπηκε η μιλιά του. Γονάτισα με ευλάβεια και ασπάστηκα το σκήνομα και αισθάνθηκα βαθιά την έκταση του μαρτυρίου του. Η ψυχή μου, συνεχίζει η μακαριστή γερόντισσα Μακαρία, γέμισε από αγαλίαση. Απόκτησα μεγάλο θησαυρό. «Άφησέ με, σε παρακαλώ, μόνη», είπα στον άνθρωπο. Και εκείνος απομακρύνθηκε. Έσκυψα τότε και παραμερίζοντας το χώμα με προσοχή, έβλεπα με θαυμασμό την αρμονία του σκηνώματος, που μετά από τόσους αιώνες μέσα στη γη δεν είχε αλλοιωθεί. Μια αδελφή της Μονής, πολύ αργότερα, οραματίστηκε το πώς ετάφη ο Άγιος σε αυτόν τον τόπο.
είδε ότι ένα σκυλί της μονής, άσπρο με μαύρες βούλες του καιρού εκείνου, στεκόταν κοντά στο κουφαλιασμένο δέντρο και ήταν πολύ θλιμμένο και από τα μάτια του τρέχανε δάκρυα. Εκείνη την ώρα μπήκαν τρεις αγρότες στο μοναστήρι. Το σκυλί αμέσως πήγε στην κουφάλα του δέντρου και συνέχεια στους αγρότες. Με τα σχήματα δε και τις φωνές του τους προκαλούσε να πάνε στην κουφάλα. Εκείνοι κατάλαβαν πως κάτι συνέβη σε αυτό το δέντρο και πήγαν κοντά. Το σκυλί έδειξε με το πόδι την κουφάλα του δέντρου όπου είχαν πεταμένο το καταπληγωμένο και κατακομματιασμένο σώμα του Αγίου. Το σήκωσαν και αφού έσκαψαν ένα λάκκο εκεί που βρίσκεται σήμερα ο τάφος του, το απόθεσαν. Το σκυλί, μόλις πήραν το σώμα του Αγίου, πήγε στο δέντρο και πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του Αγίου που είχε απομείνει από τα πολλά βασανιστήρια που του είχαν κάνει και κρατώντας το στα δόντια του, το έβαλε στον τάφο με το σώμα του Αγίου. Οι άνθρωποι εκείνοι σκέπασαν τον τάφο και έφυγαν. Χαρακτηριστικό ότι επρόκειτο για κληρικό είναι το ότι είδα ένα κομμάτι από το ράσο του που ήταν ολοκάθαρο, τόσο ώστε διέκρινα την ύφανσή του και την ποιότητά του. Ήταν ένα ύφασμα του παλαιού καιρού, χοντροϊφασμένο στον αργαλιό. Εκείνη τη στιγμή έβρεχε ανάλαφρα, λες και έριχνε ασημένια φυλαράκια, με τα οποία έρενε ο ουρανός τον Άγιο και τον τάφο του. Προσπαθώντας να καθαρίσω τα οστά, είδα ότι τα δάκτυλά του τρίβονταν και έτσι τα τοποθέτησα όπως ήταν σε μια από τις τρεις θηρίδες που βρίσκονταν σε αυτό το μέρος. Οι θηρίδες, το τζάκι, ο μισογκρεμισμένος τοίχος έδειχναν ότι κάποτε εκεί υπήρχε ένα καλογερικό κελί. Εκείνο το βράδυ διάβαζα τον Εσπερινό. Ήμουνα μόνη σε αυτόν τον Άγιον αλλά ερημικό τόπο που με έφερε ο Κύριος να υπηρετήσω. Ξαφνικά ακούω βήματα που ξεκινούσαν από το βάθος του τάφου. Προχώρησαν στην αυλή και έφτασαν στην πόρτα της εκκλησίας. Κυριεύτηκα από φόβο. Ύστερα ακούω μια φωνή να μου λέγει: «Έως πότε θα με έχεις εκεί πέρα;» Και πρόσθεσε: «Και αυτός που μου έβαλε το κεφάλι μου έτσι». Γύρισα και τον είδα. Ψηλός, ασκητικός, πολύ μελαχρινός, μάτια μικρά στρογγυλά με ελαφρές ρητίδες στην άκρη, μακριά γένια που έφθαναν ως το λαιμό με όλη την μοναχική αμφίεση. Στο αριστερό χέρι κρατούσε ένα φως υπερφυσικό και με το δεξί ευλογούσε. Η ψυχή μου πλημμύρισε από χαρά. Αισθάνθηκα την παρουσία του πολύ γνώριμη. Πήρα θάρρος και δύναμη και είπα: «Συγχώρεσέ με. Και αύριο μόλις ξημερώσει ο Θεός την ημέρα θα σε περιποιηθώ». Αμέσως έγινε άφαντος. Και εγώ συνέχισα τον Εσπερινό. Το πρωί μετά την ακολουθία του όρθρου καθάρισα τα οστά από το χώμα με τα χέρια μου, τα έπλυνα και τα πόθεσα στο ιερό σε μια θηρίδα, άναψα και ένα καντήλι. Το βράδυ της ίδιας ημέρας βλέπω στον ύπνο μου τον όσιον άνθρωπο του Θεού που κρατούσε στην αγκαλιά την εικόνα του, μεγάλη ίσα με το ανάστημά του. Μα μια εικόνα περίλαμπρη από καθαρό ασήμι, σφυριλατημένη με το χέρι. Δίπλα του βρισκόταν ένα μανουάλι. Εκεί άναψα μια λαμπάδα από καθαρό κερί και άκουσα ξανά τη φωνή του. «Σε ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Εφραίμ». Πέρασε αρκετός καιρός. Από τότε είχα μέσα μου μια απορία για αυτό το περιστατικό. Μια άλλη μέρα αφού τελείωσα τον Εσπερινό, καθώς έκλεινα την πόρτα της εκκλησίας, ακούω τρία γλυκόηχα χτυπήματα σαν από κομπολόι και χρυμπαρένιο. Κατάλαβα. Ήταν ο Άγιος. Γυρίζοντας μπήκα στο ιερό, άναψα ένα κεράκι και προσκύνησα τα Άγια Λείψανα. Ευωδία άρρητη πλημμύρισε ολόκληρο το είναι μου. Αισθάνθηκα εντός μου τον παράδεισο μα και την ταπεινότητά μου μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. 29 Απριλίου 1966 είχα φοβερή ανησυχία. Έμεινα ξάγρυπνη όλη εκείνη τη νύχτα. Προς τα ξημερώματα καθιστεί στο κρεβάτι μου και ενεγρηγόρση βλέπω απέναντί μου έναν μοναχό. Φορούσε ράσο ξεθοριασμένο, η όψη του ασκητική, χλωμή, τα μαλλιά και τα γένια ατιμέλυτα.
Μόλις τον αντίκρισα, το άγχος εξαφανίστηκε, με πλημμύρισε γαλήνη και χαρά ανεκλάλητη. Ο μοναχός ήρθε κοντά μου, έσκυψε στο αυτί μου και είπε αυτά τα λόγια. Ο Άγιος Εφραίμ ετελείωσε μαρτυρικό στη ζωή του από τους Τούρκους το έτος 1426, 5 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 το πρωί. Τα ίδια λόγια τα επανέλαβε πολλές φορές, με έμφαση. Το πρωί διηγήθηκα στις αδελφές του μοναστηριού του το καταπληκτικό που μου συνέβη. Το άλλο βράδυ, μια από τις αδελφές είδε στον ύπνο της ότι βρέθηκε σε ένα δωμάτιο γεμάτο τάματα και σκέφτηκε να πάρει δυο για τον Άγιο. Ανάμεσα στα άλλα είδε σε ένα τραπέζι ένα μεγάλο τάμα σαν εικόνα που παρίστανε τον Άγιο κρεμασμένο με το κεφάλι κάτω και εκτός τον Άγιο έδειχνε και τα μαρτύρια του. Στη στιγμή είδε ένα γέρικο δέντρο που είχαν τον Άγιο κρεμασμένο και το σώμα του πολύ βασανισμένο και καταπληγωμένο. Στον ομφαλό του είχαν μπήξει ένα χοντρό αναμένο ξύλο από που έβγαιναν οι φλόγες και οι καπνοί και καίγονταν τα σπλάχνα του. Είχαν στη μέση ένα πανί κουρελιασμένο και αυτό από τις πολλές ταλαιπωρίες. Παραπέρα στέκονταν οι βασανιστές του. Από την ημέρα που μάθαμε από το όραμα πότε και πώς μαρτύρησε ο Άγιος, έβαλα τα Άγια Λείψανα μπρος στην εικόνα του. Τότε συνέβαινε κάτι πολύ θαυμαστό. Ακόμα και κατά την ώρα της ακολουθίας ακούγαμε δυνατό τρίξιμο σαν να έσπαζαν τζάμια. Έτριζαν δυνατά η εικόνα και τα Λείψανα του Αγίου. Και όχι μόνον αυτό, μα τον βλέπαμε και όλες με το ράσο και τις παντόφλες του να περνάει ανάμεσά μας. Ήταν η πρώτη φορά που θα εορτάζαμε την ημέρα του μαρτυρίου του. 5 Μαΐου 1966. Και ένα σημαντικό τεκμήριο που αποδεικνύει αδιάσυστα, ένα σημαντικό τεκμήριο για το μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ από ένα αραβικό χειρόγραφο που ευρέθη, ακολουθεί σε ελληνική μετάφραση το περιεχόμενο του. Όπως φεύγαμε, αντίκρισα έναν Έλληνα μοναχό κρεμασμένο επί δέντρου της αυλής. Στην ερώτησή μας δια το γινόμενο μας είπαν ότι βασανίζεται για να μαρτυρήσει τον κρυμμένο θησαυρό της Ιεράς Μονής. Μαζί με δύο φίλους μου βαδίσαμε προς το μέρος του. Το πρόσωπό του είχε πληγωθεί και ξεραμένα αίματα διέτρεχον τούτου. Τα ρούχα του κατεστραμμένα και τα πόδια του σπασμένα με μεγάλες πληγές. Τα μάτια του μισόκλειστα αλλά ακτινοβολούσαν μεγάλη δύναμη. Πρόσωπο ασκητικό και ευγενικό. Τα χείλη του σχεδόν αφανίστηκαν από τον πόνο. Ήταν ψηλός και μέσης ηλικίας. Γρήγορα όμως ήρθαν στρατιώτες και μας διέταξαν να φύγουμε. Πρόλαβα όμως, πριν φύγω, να μάθω το όνομά του, που ήταν Εφραίμ. Είχε αραβικό όνομα. Εις μίαν περιοχήν που εγεννήθησαν δυο μεγάλες θρησκείες. Αλλά οι άνθρωποι ακόμη μισούν ο ένας τον άλλον. Αυτό από αραβικό χειρόγραφο σε ελληνική μετάφραση και από τη σύνοψη της ελληνικής ιστορίας συνταχθή σας υπό Ελευθερίου Πετροκοκκίνου, ιερέως εκ Κύμης εν έτη 1875, στο κεφάλαιο με τίτλο «Εν κατακλείδη» σελής 41 αναφέρονται και τα εξής. «Απροσπέλαστος του κλήρου Ανδρία, ου μόνον ο Αθανάσιος Διάκος, ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, αλλά και ανώνυμοι αγωνιστές εθυσιάστησαν δια την πατρίδα. Θαυμαστόν εστίν ότι εις μίαν περιήγη συνεμού προ δύο ετών εις το όρος Αμόμων, μοναχοί μελετώσει την ελληνική παράδοση. Μοναχοί ποιητές, αγιογράφοι, ήτινε εσείς τα πενιχρά υπάρχοντά τους δυνατών ευρύν σπανίας και πολυτίμους εκδόσεις και μελέτας. Ως την περιγραφήν την ως μοναχού Εφραίμ εκ Τρικάλων Θεσσαλίας, ως της εμαρτύρησεν επί πολύ υπό των Τούρκων κατά τα σαρχάς του 15ου αιώνος και εν συνεχεία εκρεμάστη στην Ιεράν Μονήν, ή της ήκμασε κατά το παρελθόν και ή το κέντρον των πνευματικών μοναχών των εχόντων αγιογραφικήν ενασχόληση. Μα ήταν τέτοια η κατάσταση που τον κατάντησαν εκείνοι μανιασμένοι σκύλοι που δεν γνώριζες μορφή, σώμα, χέρια, πόδια, κεφάλι. Εμόφυρτο, κατακομματιασμένο, ουκ είχε μορφή, ουδέκ άλλος. Και για μια στιγμή παρουσιάστηκε ένας σεβάσμιος ιερομόναχος με κίτρινα άμφια και κόκκινους σταυρούς
έβαλε σκάλα και κατέβασε με μεγάλη ευλάβεια εκείνο το καταβασανισμένο, καταπληγωμένο και κατακομματιασμένο σώμα του Αγίου μας. Και αφού το έβαλε σε ένα κάπως σας εντώνει, το έβαλε στην αγκαλιά μου και με το αίμα του βράχηκαν τα ρούχα μου, που το θυμάμαι και λιώνω και πεθαίνω από τον πόνο μου. Αχ, καλέ μου Άγιε, πώς υπέμεινε στα τόσα φρικτά βασανιστήρια. Ας είχα δάκρυα να κλάψω τα πικρά και φρικτά σου παθήματα. Αλλά σε παρακαλώ, μη μνηστείς ανομιών μου. Συγχώρησόν με και ελέησόν με. 5.5 αιώνα σε φύλασεν η γη στους κόλπους της αυτών των πολύτιμων θησαυρών, λέει στον επίλογο της, μακαριστή μοναχή Μακαρία, των πολύτιμων θησαυρών των οποίων εφανέρωσεν εις τας ημέρας μας ο πολυέσπλαχνος Θεός, για να τον έχομεν ημείς σήμερον βοηθών, αντιλήπτωραν και κυβερνήτην εις τας χαλεπάς αυτάς ημέρας. Γι' αυτό ας έχομεν θάρρος, αδελφοί μου, και ας προστρέχομεν προς αυτόν με ταπίστιος και ταπεινής καρδίας, βόντες εν κατανοίξει το ήμαρτον. Είδε γάρο Θεός δοξάζειν τους αυτόν αντιδοξάζοντας. Και τυφλής το βλέπειν εχάρι σας και δεσμείς ελευθέρωσας. Και τους εν κινδύνης χαλεπείς Πάτερ Άγιε διέσωσας και της μακράν και της εγγύς έτοιμος βοηθός ανεδείχθης. Άγιε μου Εφραίμ, ιερότατε, θαυματουργέ, αξιοθαύμαστε. Άγγελοι σε ύμνησαν, άνθρωποι εκ διαφόρων συμφορών ηλευθερώθησαν και πάντες οι εν θαλάσσι του βίου, σε έχοντες κυβερνήτην, ού κατεσχυνθήσονται. Αλλά Άγιε μου Εφραίμ, εσύ γνωρίζεις την ασθένεια και την αμέλειά μας. Εσύ γνωρίζεις το άστατο της θελήσεώς μας. Μείνε μαζί μας. Σε οικετεύομεν η δούλη σου, για να μη μας καταπιεί ο διψών την απώλειάν μας διάβολος. Μείνε μαζί μας, φωτίζοντας, στηρίζοντας και καθοδηγώντας μας την οδό της σωτηρίας, ώστε δια των Αγίων σου πρεσβειών να αξιωθούμε η δούλη σου να εύρωμεν έλεος εις την φοβεράν ημέραν της κρίσεως. Αμήν. Μακαρίζομεν σε Θεοφόρε Εφραίμ, των ενώρητων αμώμων ασκήσαντα και αθλήσαντα νομίμως εν αυτό. Εν εγκών βαρβάρων την ορμήν ανδρικός, ως θυσία το Χριστό προσενήνεξε, εκιστής και απεινός θανάτωθείς. Εις επτής ορός σου βρήν χάρη ναή, ενεργίατι του Πνεύματος Άγιε, και ιάται ασθενείας χαλεπάς. Υπέρ πάντων Πάτερ εκδισώπη Χριστόν, των ετούντων την θερμήν σου αντίληψην, ως ανεύρωμεν παθών απαλλαγή. Ήτανε 3 του Γενάρη του 1950 και από τότε δεν έπαψε να φανερώνεται ο Άγιος Εφραίμ. Το συγκλονιστικό με αυτόν τον Άγιο είναι ότι πολλάκις φανερώνεται σε ανθρώπους εμπεριστάτους που δεν έχουν ούτε καν ακούσει το παραμικρό για την ύπαρξή του. Και είναι εκείνος που τους αναζητά, τους φανερώνεται και έπειτα ακίμητα τους συμπαραστέκεται σε κάθε τους βήμα. Είναι πάμπολες οι επώνυμες μαρτυρίες. Έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία και τη επιμελία της μακαριστής Αγίας Γερόντισσας Μακαρίας. Επώνυμα άνθρωποι καταθέτουν τις μαρτυρίες τους για το πώς τους συνάντησε αυτός ο άγνωστος μέχρι πρότινος, ψηλός, ασκητικός, καλόγερος. Επέτρεψε ο Θεός να γίνουμε στο παρελθόν κοινωνή τέτοιων μαρτυριών σε ένα μπαλκονάκι της Κουτλουμουσίου, αν θυμάστε τον αδελφό μας τον στρατιωτικό, τον Ιωάννη από τα Ευλογημένα Βόρεια, με τον ιό του, πόσο τους είχε βοηθήσει σε πολλές δοκιμασίες ο Άγιος Εφραίμ.
σε ένα μπαλκονάκι της Κουτλουμουσίου πάλι κι άλλος αδελφός ήρθε και μας συνάντησε και μας μίλησε για τον προστάτη του. Πριν λίγο καιρό λάβαμε και μια επιστολή του που μας εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συνάντησή του με τον Άγιο Εφραίμ. Είχαμε περιγράψει τότε στο οδηπορικό το αγιορείτικο με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο Άθωνας» τη συνάντησή μας με τον αδελφό μας τον Κάπα. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας τον Κάπα εξαιρών που συναντάμε για λίγο στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο μικρό ξενώνα της έξω αυλής στο Κουτλουμούσι. Είναι το πρώτο του προσκύνημα και είναι συγκλονισμένος. Μας μιλά με ενθουσιαστική αγάπη και για τον προστάτη του Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Ξανά εδώ μας συναντούν τα θαύματα αυτού του συνταρακτικού σε εμφανίσεις και μεσητεία Αγίου. Όπως πριν λίγα χρόνια με τον στρατιωτικό αδελφό μας και τον ιό του. Εδώ ήταν ξανά, στο αρχονταρίκι της Κουτλουμουσίου. Και στον Κάπα ο Άγιος φανερώθηκε ενώ εκείνος αγνοούσε παντελώς την ύπαρξή του. Πλέον τον νιώθει όλου δίπλα του, βοηθό και αντιλήπτορα. Φαίνεται ο Άγιος Εφραίμ να αγαπά ιδιαίτερα το Άγιο Όρος και τούτη τη μονή και μοιάζει όλοι οι Άγιοι που ευαρέστησαν τον αρχηγό και τελειωτή κύριο να αναπαύονται σε τούτο εδώ το μικρό κομμάτι γης, στον κλήρο της υπερδεδοξασμένης. Και εδώ επιλέγει ο Άγιος Εφραίμ να φανερώνεται διημών των ταλέπορων σε όσους εμπεριστάτους αδελφούς μας απεγνωσμένα να ζητούν την σωτήρια ελπίδα και ένα καταφύγιο στα φαινομενικά απροσπέλαστα. Λίγο καιρό λοιπόν αργότερα, αφού επιστρέψαμε, ο αδελφός μας ο Κάπα μας έστειλε ένα γράμμα, δύο σελίδες, με τίτλο «Ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο γνώρισα τον προστάτη μου, Άγιο Εφραίμ». Μέχρι πριν από 1,5 χρόνο δεν είχα ακούσει ούτε είχα διαβάσει κάτι για τον Άγιο Εφραίμ, γι' αυτό και δεν γνώριζα τη μορφή του και τον βίο του. Ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν πολύ ψηλό άντρα με μαύρα ράσα και γενιάδα. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο, γι' αυτό ήταν αδύνατο να διακρίνω τα χαρακτηριστικά του. Το μόνο που έβλεπα ήταν το κάτω μέρος από τα γένια του, που ήταν όπως την εικόνα του, που μου τη φανέρωσε μετά από μερικούς μήνες. Αμέσως σκέφτηκα πως ήταν κάποιος γέροντας. Με πήρε και με πήγε σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Μου έδειχνε και μου έλεγε πράγματα απίστευτα. Γι' αυτό όταν τελείωσε, τόλμησα να του πω «Γέροντά μου, θα ήθελα να λέω στον κόσμο για όσα μου δείξατε και μου είπατε, αλλά νομίζω ότι δεν θα με πιστεύουν». Και εκείνος μου απήντησε «Μη φοβάσαι, δεν θα χρειαστεί, γιατί όταν ξυπνήσεις, δεν θα θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά». Πράγματι έτσι έγινε. Θυμόμουν μόνο ό,τι προανέφερα. Την επόμενη μέρα αισθανόμουν μια απερίγραπτη χαρά. Παράλληλα επιθυμούσα να μάθω ποιος ήταν αυτός ο γέροντας, τέλος πάντων. Όταν μετά από αρκετό καιρό ήρθα στο Άγιο Όρος, κατά σύσταση του γέροντά μου, στον οποίον είχα πει το όνειρό μου και την επιθυμία μου, μπήκα σε ένα μαγαζάκι που πουλούσαν εικόνες. Το βλέμμα μου τράβηξε μία όπου εικονιζόταν ο Άγιος Εφραίμ και αμέσως αισθάνθηκα πως εκείνος ήταν που είχε έρθει στον ύπνο μου. Αγόρασα με χαρά την εικόνα του και ύστερα φρόντισα να μάθω για τη ζωή του. Από τότε όλα άλλαξαν για μένα. Μέσα μου φούντωσε η επιθυμία να πάω στο μοναστήρι του, να προσκυνήσω το σκήνομά του και να τον γνωρίσω από κοντά. Δεν άργησε να έρθει αυτή η ευλογημένη μέρα. Νοέμβριος του 2016, για προσωπικούς λόγους πήγα στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μας φιλοξένησαν φίλοι. Τους εξέφρασα την επιθυμία μου και μια καθημερινή μέρα, 10:30 το πρωί, βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή του. Η χαρά και η συγκίνησή μου δεν περιγράφονται.
Ανάψαμε κερί, προσκυνήσαμε τις εικόνες, πήραμε λαδάκι του Αγίου και εγώ προχώρησα πρώτος να πάω να προσκυνήσω το σκήνομά του. Μπροστά μας ήταν δύο εκκλησίες, μια μικρή και μια μεγάλη, με τις πόρτες ανοιχτές. Χωρίς να ρωτήσω κανέναν για το που βρισκόταν, σαν ρομπότ, λες, που κάποιος το κατήφθηνε αόρατα, πήγα στη μεγάλη εκκλησία. Όταν είδα το ιερό σκήνομα του Αγίου, αισθάνθηκα σαν να ήταν κάποιος συγγενής μου που είχα να τον δω χρόνια. Τα αισθήματά μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να τα περιγράψω. Επιτέλους, προσκύνησα τον Άγιο που με επισκέφθηκε στον ύπνο μου, χωρίς να τον γνωρίζω. Στη συνέχεια, είδαμε το δέντρο πάνω στο οποίο μαρτύρησε. Σκεπτόμουν όσα πέρασε για την αγάπη του Χριστού και ένιωθα μεγάλη λύπη. Φεύγοντας, ευχήθηκα με όλη μου την καρδιά ο Άγιος Εφραίμ να προστατεύει όλον τον κόσμο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και θα τον ευγνωμονώ για πάντα που με αξίωσε να τον γνωρίσω με τον θαυμαστό τρόπο που ανέφερα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το πώς μπήκε στη ζωή μου, γιατί από τότε αισθάνομαι πως είναι ο προστάτης μου. Σε μια από τις πρώτες, από τις πολλές εμφανίσεις του Αγίου Εφραίμ στην μακαριστή ηγουμένη Μακαρία, είχε πει πως θα κάνω πολλά θαύματα για να πιστέψει ο κόσμος και να σώσει την ψυχή του, πριν έλθουν τα μεγάλα δεινά. Είναι αμέτρητες οι εμφανίσεις, είναι αμέτρητα τα θαύματα, είναι αμέτρητες οι ιάσεις. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους περιγράφουν τον ψηλό, ασκητικό, καλόγερο που επεμβαίνει, που γίνεται αντιλήπτορας, θερμός και ταχύτατος στις επεμβάσεις του. Κάθε βίος Αγίου, κάθε μαρτύριο γενναίου αθλητή του Χριστού μας, κάθε θαυμαστή απόδειξη αιώνιας παρουσίας του στα μέρη της άσκησης και της προσφοράς του αίματος και της προσφοράς του προσκέρου είναι ακόμη μια αφορμή να μένει η δίψα του παραδείσου αξεδίψαστη και η πείνα για τον ουρανό ακόρεστη. Και είναι αυτό που σημειώνει η μακαριστή γερόντισσα Μακαρία στον πρόλογο της μνήμης της, της μνήμης για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και των υπολείπων που ακολούθησαν με όλα αυτά τα θαυμαστά και υπέρ λόγων, πως ίσως κάποιοι που θα ακούσουν αυτές τις διηγήσεις να θεωρήσουν όλα αυτά υπερβολές και να απορρίσουν για το αν στον αιώνα της πνευματικής καταπτώσεως και υλοφροσύνης είναι δυνατόν να λαμβάνουν χώρα τέτοια θαυμαστά υπερφυσικά γεγονότα. Κι όμως μας λέει η γερόντισσα πως όλη η Αγία Γραφή είναι κατάσπαρτη από τέτοια γεγονότα. Έξω από τη γη είναι η τροχιά, το λέει πολύ όμορφα. Αδύνατο να τα χωρέσει και να τα ερμηνεύσει ο κοινός νους του ανθρώπου. Μόνο η θερμή πίστη είναι αυτή που βοηθά να κατανοηθούν όλα αυτά τα θαυμάσια. Μόνο αυτή, όπως λέει η γερόντισσα, ανοίγει τα ουράνια παραπετάσματα και καταφέρνει ο άνθρωπος να βλέπει τα υπέργυνα μυστήρια. Ο Θεός μας φανερώνει για να μας στηρίξει, να μας δυναμώσει, για να μας φωτίσει όλους εμάς με τις τόσο ανεμικές, αδύνατες ψυχές. 3 του Γενάρη του 1950 ήταν όταν ο Θεός επέτρεψε να φανερώσει η γη στα βορειοανατολικά ριζά του πεντελικού, τον μεγάλο Άγιο Εφραίμ, και να μας τον προσφέρει σε όλους εμάς τους εμπεριστάτους αναγκεμένους ανθρώπους των εσχάτων καιρών ως μεγάλο στήριγμα και καταφυγή. Άνθησε εκείνη η ποτισμένη με αίμα Αγίων γη, άνθησε θησαυρό ευωδέστατο. Εκεί ξεκίνησε η μοναχή, η μακαριστή μοναχή Μακαρία, με τον ευλογημένο σκαφτιά να αναζητούν τον Άγιο. Δεν άργησε να έρθει η στιγμή που, συγκλονισμένη όπως μας περιέγραψε λίγο πριν η ίδια, γονάτισε μπροστά του
και τον ασπάστηκε μετά από 5 ολόκληρους αιώνες για πρώτη φορά. Ήταν 3 του Γενάρη όταν φανερώθηκε η πάντιμος ορός του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Σε εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές επέστρεψε σήμερα με τη χάρη του Θεού η μάνα μνήμη. Η νίκα τη ηγουμένη οράθης, εμφανή τα σάκα τέστησα στάφτη, αλλά και νυν ποθούσι σε πάτερ το σόν επίφανον άγιον πρόσωπον και πλήρωσον ημάς χαράς ουρανίου Εφραίμ Θεοδόξαστε. Μια ευλογημένη ψυχή μου φανέρωσε πριν από λίγες μέρες μόλις πως κάνει ένα πολύ όμορφο δώρο ο Άγιος Εφραίμ σε όσους τον επικαλούνται, τους βοηθά και σε λίγο καιρό γνωρίζουν απ' έξω από μνήμης και από ψυχής κυρίως την παράκλησή του και του τη στέλνουν καθημερινά ως φωνή παρακλητική, ως φωνή ηκεσίας, ως φωνή ευχαριστίας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του και του Αγίου νεοφανούς και μεγαλομάρτυρος Εφραίμ να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.